αυτά που τους χωρίζουν στο πέρασμα των χρόνων να είναι πολλά, το πάθος όμως για καλό ποδόσφαιρο μοιάζει να είναι κοινός τόπος και για τους δύο. Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρσελόνα συγκρούνται την Κυριακή για την Πριμέρα Ντιβιζιόν στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, σε ό,τι είναι δηλαδή ένα από τα πιο συναρπαστικά ποδοσφαιρικά γεγονότα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κόντρα Καταλανών και Καστιγιάνων δεν περιορίζεται μόνο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Έχει γεωγραφικές, πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις που δίνουν εδώ και χρόνια ένα διαφορετικό τόνο στα ντέρμπι των δύο ομάδων. Από τον κοινωνικό διαχωρισμό των οπαδών τους, στους πλούσιους της Ρεάλ και την εργατική τάξη της Μπαρσελόνα, μέχρι τις φωνές των Καταλανών για ανεξαρτησία. Τα χρόνια του δικτάτορα Φράνκο, η επίσημη απαγόρευση της καταλανικής γλώσσας και η υποστήριξή του στην ομάδα της ανώτερης τάξης, με αποκορύφωμα την περίπτωση της αρπαγής του Αλφρέντο Ντι Στέφανο στα μέσα της δεκαετίας του 50 από την Μπαρσελόνα, έριξαν απλώς νερό στο μήλο της κόντρας που γιγαντώνονταν όσο περνούσαν τα χρόνια. Και όποιος πίστευε πως τα χρόνια θα γιατρέψουν τις πληγές, μάλλον γελάστηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του αμυντικού της Μπαρσελόνα και φανατικού υποστηρικτή της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας, ο Λεγέρ, που προσφάτως αρνήθηκε την κλήση στην εθνική ομάδα της Ισπανίας για πολιτικούς λόγους. Κι όμως, παρά το χάσμα ανάμεσα στους δύο, το ποδόσφαιρο μπορεί, έστω και στιγμία, να γεφυρώσει τις διαφορές. Το standing ovation των οπαδών της Real στο Ροναλντίνιο κατά τη διάρκεια της περσινής ήττας από την Μπαρσελόνα με 3-0 στον Περναμπέου τα λέει όλα. Κάτι που είχε συμβεί και στο παρελθόν με τον Diego Maradona. Και στις δύο περιπτώσεις το ποδόσφαιρο βροντοφώναξε παρόν. Δεν είμαι σαν distinta, no. Son muy pocos jugadores que tienen oportunidad de pasar por un momento como este a lo largo de su carrera. Entonces es un momento que jamás voy a olvidar, pero hay que seguir trabajando y esto me motiva a continuar. Entrenando para continuar dando alegría a las personas que gustan el fútbol. Η ομάδα του Φάμπιο Καπέλο μοιάζει έτοιμη να ξεπεράσει το σοκ της πρώτης φετινής ήττας από τη Χετάφε την περασμένη αγωνιστική, προερχόμενη από την εντυπωσιακή επικράτησή της στη Ρουμανία με 4-1 επί της Θεάου Αβουκουρεστίου για το Champions League. Απέναντί της θα βρει τη μοναδική αίτητη ομάδα του πρωταθλήματος, που όμως από τη συντριβή της με 3-0 από τη Σεβίλη στο Ευρωπαϊκό Super Cup μέχρι και την ήττα της Τετάρτης από την Τσέλσι με 1-0 δείχνει αδυναμίες σε σχέση με την περασμένη περίοδο. Καλή διασκέδαση.